Το καιρό εκείνο εγένετο τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνην και περί επάτειο Ιησούς εν το Ιερό εν της τοά του Σολομώντος εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό έως πότε την ψυχήν ημών αίρης. Παρόντος και συμμετέχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Άνθιμου, έλαβε χώρα η τελετή των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη. Συγκινούμε διότι έκανα εδώ 30 χρόνια, με αξίωσε αυτός, όπως είπα, μόνο εδώ να χτίσουμε 36 εκκλησίες, τον Άγιο Κυπριανό που το γνωρίζετε, το μεγάλο ίδρυμα, τα δύο μοναστήρια, το κτίριο που βρίσκεται σήμερα με τα γραφεία η Μητρόπολης, όπως επίσης και άλλα πολλά που δεν μπορώ τώρα να τα αριθμίσω, ακόμη και στη Επισκοπείο κάναμε και στη Σαμοθράκη, και κάθε μέρα θα θυμηθώ τον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη και όλους σας και αυτούς που μας βλέπουν, και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να κρατάμε το φρόνημά μας. Το φρόνημα το έχω το κηρύττω όπου και αν βρεθώ και με ρωτούν: αγάπη μέχρι θανάτου στην πατρίδα και απόλυτη σχέση πνευματική με την Ορθόδοξη πίστη μας. Ο ναός λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, όμως το πλήρωμα του χρόνου για τα εγγένεια ήρθε τώρα. Μεγάλη ευλογία η τέλεση των εγγενείων και μάλιστα από τον Παναγιώτα τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και ο κτήτορας του ναού, στην πρώτη μεγάλη φάση, όταν εδώ πλέον στην περιοχή αυτή δεν υπήρχε κανένα από τα κτίσματα που υπάρχουν σήμερα και ήταν μια υποίδρυση ενορία. Έγινε η ενορία, ιδρύθηκε ο ναός και σήμερα πλέον είναι ένα κύτταρο πνευματικό της Ιεράς Μητροπόλεως, γι' αυτό και προβήκαμε στην μεγάλη τελετή των εγγενείων, που είναι ξεχωριστή ευλογία για όλους μας. Την τελετή παρακολούθησαν πλήθος πιστών από όλη την Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο από την ενορία, ενώ ειδικά για το σκοπό αυτό βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ. Εύχομαι ο Άγιος Βασίλειος, στη μνήμη του οποίου λειτουργεί ο Ιερός Ναός στην περιοχή της Καλυθέας, να ευλογεί, να καθοδηγεί, να κατευθύνει, να προστατεύει τους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και όλο τον κόσμο αυτής της ενορίας, και να είναι η πρόοδος και η ευημερία και η υγεία σε όλα τα νοικοκυριά. Χρόνια πολλά και να είστε όλοι καλά. Εκπροσώπησα σήμερα την κυβέρνηση στα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου. Πρέπει να σας πω ότι χθες που είχαμε αυτή την ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό για το θέμα το προσφυγικό, η Εκκλησία παρουσίασε στοιχεία συγκλονιστικά στην βοήθεια την οποία προσφέρει για ένα δράμα το οποίο ζουν εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια καινούρια ελπίδα μακριά από εκείνον τον δικό τους τον τόπο ο οποίος δοκιμάζεται.